διαγωνισμό του Κώστα Μπουτσά με τη Μιμή Ντενίση. Στεναχωρέθηκε αρκετά ο Κώστας Μπουτσάς και θύμωσε με τη Μιμή Ντενίση, τα οποία τα τελευταία χρόνια συνεργαζόντουσαν μαζί στο θέατρο. Θεατρική παραγωγός η κυρία Ντενίση και πρωταγωνίστρια στην παράσταση στην οποία έπαιζαν μαζί. Και να λοιπόν αποχωρεί ο Κώστας Μπουτσάς από τη Μιμή Ντενίση και ο λόγος τα λεφτά. Τι ακριβώς έγινε? Έτσι είναι. Μιλάμε για την πολύ πετυχημένη παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», όπου η Μιμή Ντενίση θα την συνεχίσει στο θέατρο. Ο Κώστας Βουτσάς από τους βασικούς πρωταγωνιστές της παράστασης, ξαναλέμε, της παράστασης της χρονιάς όπως έχει χαρακτηριστεί. Είναι πολύ όμορφη η θεατρική παράσταση. Έτσι. Δεν θα είναι ο Κώστας Βουτσάς στην συνέχεια της «Σμύρνης μου αγαπημένης» και ο λόγος, τα χρήματα, με την έντονη δεσαρέσκεια του αγαπημένου ηθοποιού Κώστα Βουτσά να λέει ότι τα χρήματα που μου πρότειναν για τη συνέχεια της Μύρνης ήταν χρήματα που θα έπρεπε να πάρω στην αρχή της καριέρας μου. Ήταν το 1/3 της αμοιβής που έπαιρνα για την παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη». Θεώρησα εξευτελιστικό το ποσό και είπα αντίο. Προφανώς θέλησα να κάνουν οικονομία στα χρήματα των ηθοποιών. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τη Μιμή μου, γιατί τη Μιμή Ντενίση την παραδέχομαι ως μεγάλο ταλέντο, ό,τι και αν κάνει στο θέατρο. Δηλαδή, αν έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο το έχω μήνα, ήδη κλείσει, λέει, αλλού ο κύριος Βουτσάς, για να παίξει θεατρική παράσταση, κυρία Μιμή Ντενίση, όντως σε 500 ευρώ το μήνα. Και αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έπαιρνα ούτε όταν ξεκινούσα πολλά χρόνια πριν. Ξέρετε, δηλαδή αν του έδινε 1,5 χιλιάρικο. Είμαστε εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Και λέμε λοιπόν, εάν του έδινε 1.500 ευρώ η κυρία Μιμή Ντενίση το μήνα, με το 1/3 που λέει, του έδινε 500 ευρώ έτσι το μήνα. Τη στιγμή που προτείνουν 50.000, που ζητάει μάλλον η Σπυροπούλου 50.000 ευρώ, έτσι. Και αυτό είναι τώρα για γέλια και για κλάμα. Και τη δίνουν σε κινηματογραφική ταινία. Αυτό είναι τώρα για να γελάς και βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα και κάποια πρόσωπα. Έχεις ένα Βουτσά στην ελληνική τηλεόραση και τα μίντια γενικότερα. Και πας και του ρίχνεις στο 1/3 τα χρήματα. Το 1.500 πραγματικό ποσό, υποθετικό? Ενδεικτικό είναι. Υποθετικό, να δω. Υποθετικό. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Είπαμε πια. Και μην νομίζετε ότι στο θέατρο δίνουμε και πολλά χρήματα. Σίγουρα. Δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Ποτέ δεν είχε πολλά χρήματα. Βέβαια, και τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα και πολύ χειρότερα. Η συγκεκριμένη παράσταση ήταν sold out σε κάθε παρέα και πρωταγωνιστές όλοι. Είναι sold out, αλλά είναι και με groups, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Που οι τιμές είναι μειωμένες. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία. Δεν ήταν και φθηνό το εισιτήριο πάντως. Ακριβώς, εισιτήριο. Αλλά το θέμα είναι ότι τόσοι οι καλλιτέχνες, τόσοι οι ηθοποιοί, που είναι σαν να έχουν παίξει 10 θεατρικές παραστάσεις συγχρόνως. Μελάτε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μιλάμε για μια θεατρική παράσταση υπερπαραγωγή, όντως, με πάρα πολλούς ηθοποιούς, πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Εντυπωσιακά σκηνικά, τα πάντα. Να υπάρχει εναλλαγή το σκηνικό, μια θεατρική παράσταση η οποία μας συγκίνησε όλους, οι οποίοι έχουμε καταγωγή από τη Σμύρνη. Και βλέποντας τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, μόνο δάκρυα μπορεί να μας φέρει. Και συγκίνηση. Και συγκίνηση. Βλέποντας ότι τραβήξανε οι γιαγιάδες μας με αυτό το διωγμό. Γιατί και πώς έχασαν τη ζωή τους συγγενείς μας. Γιατί μέσα στα θύματα είχα και εγώ συγγενείς. Και μένω εδώ. Πάντως είναι κανόνας όταν μια ομάδα κερδίζει, δεν την αλλάζει. Κυρία Ντενίση, μέχρι σήμερα εγώ από όσο έχω ακούσει από ηθοποιούς μου έχουν πει τα καλύτερα ως θεατρική παραγωγό μιλώντας. Αυτή τη στιγμή ο Βουτσάς για να βγαίνει και να λέει κάτι τέτοιο είναι πολύ δυσάρεστο, έτσι. Και μιλάμε για τον Βουτσά, δεν μιλάμε τώρα για κανένα τρίτο, τέταρτο. Ναι, αλλά μία λεπτομέρεια. Μάλιστα, πάμε γιατί έχουμε...